Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεγάλο ενδιαφέρον που δείξατε για τη σημερινή ημερίδα. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για καινοτόμες τεχνικές και παιχνίδια στην εκπαίδευση ενηλίκων. Και πιο συγκεκριμένα θα ξεκινήσουμε με την κυρία Χρονοπούλου, η οποία θα ανοίξει και τη σημερινή μερίδα και θα κάνει ένα καλωσόρισμα. Στη συνέχεια η κυρία Νίκη Ζαφυροπούλου από την ITEC θα μας παρουσιάσει το έργο No One Behind, στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνεται και η σημερινή μερίδα. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Μπέτια Κελετάκη, εκπαιδεύτρια ενηλίκων, που θα μας μιλήσει για τεχνικές εκπαίδευσης. Θα συνεχίσουμε πάλι με την κυρία Ζαφυροπούλου, όπου θα μας παρουσιάσει ένα δωρεάν online παιχνίδι για την εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Στη συνέχεια η κυρία Μαρία Πανωρέα Κάνδυλα θα μας μιλήσει για τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα. Η κυρία Αγγελική Γιανακοπούλου θα μας μιλήσει για τον ψηφιακό γραμματισμό ενηλίκων. Και τελευταία παρουσίαση θα γίνει από μένα, όπου θα δούμε ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο αντιστοίχησης ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων με τα προσφερόμενα online προγράμματα που υπάρχουν. Θα κλείσουμε λοιπόν με τις ερωτήσεις και τη συζήτηση, αλλά πριν ξεκινήσουμε να σας πω δύο λόγια για τα εργαλεία του Zoom. Η σημερινή ημερίδα πραγματοποιείται μέσω του Zoom Webinar και στο κάτω μέρος οθόνης σας πρέπει να βλέπετε τρία κουμπάκια. Το πρώτο είναι το chat. Με το chat μπορείτε, όπως πολύ καλά βλέπω ότι όπως το έχετε χρησιμοποιήσει, μπορείτε να συνομιλείτε με τους υπόλοιπους συμμετέχοντας και να στέλνετε μηνύματα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν τα μηνύματα που θα στείλετε θα εμφανίζονται σε όλους τους συμμετέχοντες ή μόνο στους panelists. Το δεύτερο κουμπάκι που βλέπετε είναι το χεράκι, όπου σας βοηθάει να σηκώσετε το χέρι σας κατά το τέλος της σημερινής ημερίδας. Όταν θα έχουμε τη συζήτηση και τις ερωτήσεις, όποιος θέλει μπορεί να σηκώσει το χέρι του και θα του ανοίξουμε το μικρόφωνο προκειμένου να κάνει όποια δήλωση ή ερώτηση θέλει προφορικά. Και το τρίτο κουμπάκι που βλέπετε είναι το κουμπάκι Q&A, Question and Answers. Εκεί πέρα μπορείτε να γράφετε τις ερωτήσεις σας κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων και στο τέλος της κάθε παρουσίασης θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε και θα ήθελα να καλέσω την κυρία Ξένια Χρονοπούλου να κάνει την έναρξη και μια μικρή παρουσίαση της IDEC. Ευχαριστώ, Νεφέλη μου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Ξένια Χρονοπούλου. Είμαι Διευθύνουσα Σύμβουλος της IDEC. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για τη συμμετοχή. Οι εγγραφές ήταν πάνω από 450, νομίζω μου πάνε 470 και ήδη βλέπω να σειραίει ο κόσμος. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για άλλη μια φορά που έχουμε και από όλη την Ελλάδα και εκτός. Δηλαδή, είδα Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Κομωτινή, Αττική, Βρυξέλλες, Ζάκυνθο, βλέπω τώρα. Αν έχω ξεχάσει κάποιον, συγγνώμη, αυτά που πρόλαβα να δω. Σήμερα θα μιλήσουμε για καινοτόμες τεχνικές και το παιχνίδι στην εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στα ενδιαφέροντά μας, είναι κάτι που εντάσσουμε πάντα στις εκπαιδεύσεις μας εδώ στην ITEC και ειλικρινά ελπίζω θα το βρείτε κι εσείς πολύ ενδιαφέρον. Το σημερινό webinar διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus No One Behind. Θα μιλήσει γι' αυτό η συνάδελφος Νίκη Ζαφυροπούλου και η ITEC συμμετέχει σε αυτό σαν εταίρος. Θα διαμοιράσω τώρα λίγο την οθόνη μου, έτσι ώστε να σας πω δύο λόγια για την ITEC. Αν θέλετε, μου επιβεβαιώνετε ότι τη βλέπετε. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα, τώρα εμφανίστηκε. Ωραία. Για λεπτά να τη βλέπω λίγο. Οπότε, για όσους δεν μας ξέρουν, η ITEC είναι μια εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, εκπαίδευση και εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας. Είμαστε από το 1989, οπότε έχουμε μια μακροχρόνια πορεία και το γραφείο μας είναι στον όμορφο Πειραιά. Έχουμε 4 πυλώνες δραστηριοποίησης. Ο πρώτος είναι η συμβουλευτική, όπως είπα, που υλοποιούμε συστήματα ποιότητας, περιβαλλοντικά, ασχολούμαστε με business plan και χρηματοδοτήσεις. Ο δεύτερος είναι το digital, όπου υλοποιούμε υπηρεσίες digital marketing, δημιουργία e-shop, καθώς και σεμινάρια σχετικά με το digital. Ο τρίτος, που είναι και ο πιο συναφής, είναι η εκπαίδευση.
πολύ αγαπημένη δραστηριότητα και από τις πιο παλιές. Υλοποιούμε σεμινάρια για επιχειρήσεις και θα δείτε πάνω-πάνω έχω βάλει και δύο χαρακτηριστικά πώς εντάσσεται και το παιχνίδι που είναι με τη χρήση Lego. Και επίσης έχουμε και εκπαιδεύσεις για εκπαιδευτικούς που μας έρχονται είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό και διδάσκουμε διάφορες καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Πάλι έβαλα επίτηδες πρώτο-πρώτο το game-based learning, που είναι σχετικό και με τη σημερινή μας ημερίδα. Και το τελευταίο, που είναι ο τέταρτος πυλώνας, που βάζουμε την εμπειρία μας από όλους τους άλλους τρεις, είναι διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, σαν αυτό που θα μιλήσουμε σήμερα. Η ITEC συμμετέχει σε προγράμματα Erasmus, K1, K2 και K3, Capacity Building, για την νεολαία, Ευρώπη για τους πολίτες, Δημιουργική Ευρώπη, Horizon 2020 και διάφορα άλλα. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο και ευρύ δίκτυο εταίρων, πάνω από περισσότερες από 30 χώρες. Και θα τονίσω κάτι που όσοι έχουν ξανασυμμετάσχει σε σεμινάρια της IDEC, είναι ότι σας καλούμε να έχετε το νου σας για αυτά τα προγράμματα, γιατί όλα τα υλικά που παρουσιάζουμε είναι διαθέσιμα δωρεάν προς όλους. Οπότε μπορείτε εσείς να τα χρησιμοποιήσετε ελεύθερα μετά στη διδακτική σας διαδικασία. Εδώ έχουμε τα στοιχεία της ITEC, για όσους δεν μας ξέρουν, μπορείτε να μας βρείτε στα social media και, και στο ίντερνετ. Και θα σταθώ, για να μην φάω και πάρα πολύ χρόνο, σε κάτι που θεωρώ πολύ σημαντικό και θέλω να μοιραστώ μαζί, ποιες είναι οι προσεχείς εκδηλώσεις. Γιατί διοργανώνουμε συνεχώς σεμινάρια και είχαμε τα παράπονα ότι ρε παιδιά δεν μας ενημερώνετε συχνά. Οπότε θα το πούμε τώρα, θα το πούμε στο τέλος, θα στείλουμε και σε email σε όποιον ενδιαφέρεται. Διοργανώνουμε για τέταρτη συνεχή χρονιά την αυαρχίδα μας, ας πούμε, το Discuss Learning. Είμαστε φέτος το 2022, το οποίο θα λάβει χώρα σε διάρκεια 3 μηνών. Ξεκινάμε τον Οκτώβριο και θα κλείσουμε το Δεκέμβριο. Η θεματική είναι καινοτομία και δημιουργικότητα στην εκπαίδευση. Βλέπετε από κάτω ημερομηνίες. Σας καλούμε με μεγάλη χαρά να συμμετέχετε, όπως και τις προηγούμενες φορές, να συζητήσουμε όλοι μαζί πάνω σε αυτή τη θεματική. Εκτός όμως από το Discuss Learning, έχουμε και μία σειρά από άλλες εκδηλώσεις. Πάλι θα δείτε ότι εστιάζουν, συγγνώμη, πήγα γρήγορα, στη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών. Και έχουμε και ένα σύνολο από 5 σεμιναριάκια που είναι στη θεματική της επιχειρηματικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και των πράσινων ικανοτήτων. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι εγγραφές για αυτά. Θα ενημερωθείτε αρχές Οκτώβρη. Αλλά όποιος ενδιαφέρεται, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή είτε μέσω από το link που είναι για τη συνεγραφή στο newsletter, είτε σκανάροντας το QR code, το οποίο θα σας μεταφέρει πάλι στη σελίδα του newsletter μας. Και όπως είπα, η ενημέρωση θα σταλεί στις αρχές του Οκτώβρη. Αυτά από μένα. Πάλι εδώ είναι τα στοιχεία της IDEC και επί όποιους δεν τα σημείωσαν. Και νομίζω ότι με αυτά μπορούμε να κλείσουμε και να περάσουμε στην καρδιά της σημερινής συνάντησης και να ξεκινήσουμε με τις ομιλίες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρονοπούλου. Οπότε τώρα περνάμε στην κυρία Νίκη Ζαφυροπούλου, η οποία θα μας μιλήσει για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για ενήλικες και θα μας παρουσιάσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα No One Behind. Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Ονομάζομαι Ζαφυροπούλου Νίκη και θα σας μιλήσω για το πρόγραμμα No One Behind. Δώστε μου ένα λεπτό να κάνω share την οθόνη μου. Λοιπόν, το No One Behind είναι ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιείται στα πλαίσια του Erasmus Plus K2. Είναι ένα έργο το οποίο διαρκεί 2 χρόνια. Ξεκίνησε το 2020, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, και ο Σεπτέμβρης του 2022, ο μήνας δηλαδή που διανύουμε, είναι και ο τελικός μήνας του προγράμματος, τελειώνει δηλαδή. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση ενηλίκων στις ψηφιακές δεξιότητες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά από την πανδημία του COVID-19. Θα δούμε λοιπόν μαζί τα ωφέλη και την αναγκαιότητα στην ψηφιακή εποχή. Το No One Behind είναι ένα πρόγραμμα, όπως είπαμε, Erasmus Plus, το οποίο σημαίνει ότι δεν το έκανε η IDEC μόνη της. Συνεργάστηκε με οργανισμούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όλοι μαζί φτάσαμε στο αποτέλεσμα που θα δείτε σε λίγο. Συγκεκριμένα, συνεργαστήκαμε με εταιρείες από τη Ρουμανία, από την Πορτογαλία, από την Ολλανδία,
από την Ελλάδα, η IDEC, από την Ιταλία και από τη Δανία. Η αναγκαιότητα για το No One Behind είναι ταυτόχρονα και το όφελος που έχει κάποιος μέσα από το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, μας οδήγησε στην υλοποίηση του προγράμματος η ανάγκη για κοινωνική ένταξη των ενηλίκων, η οποία προκύπτει μέσα από την έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων. Οπότε ταυτόχρονα και το όφελος για όποιον ενήλικα εμπλακεί στο πρόγραμμα θα είναι η ευκολότερη και ομαλότερη κοινωνική ένταξή του, κοινωνική του ένταξη. Ποιες είναι τώρα οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ενήλικας όσο αφορά την τεχνολογία? Σίγουρα θα έχετε, μερικοί από εσάς, αν όχι όλοι, εγώ πάντως σίγουρα, θα έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα ως προς την, στο να αναζητήσετε, ενδεχομένως στα πλαίσια της πανδημίας, στο να αναζητήσετε πληροφορίες στο διαδίκτυο, ποια είναι τα μέτρα, ποια είναι η κατάσταση της πανδημίας, η πορεία της. Ταυτόχρονα μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες και ως προς τις ίδιες τις συσκευές, γιατί ας πούμε δυσκολεύομαι να... γιατί δεν ανοίγει το λάπτοπ μου, γιατί δεν μπορώ να κατεβάσω τη νέα έκδοση λογισμικού στο κινητό μου. Ενδεχομένως λοιπόν κάποιες φορές να νιώθετε ότι ο κόσμος είναι εκτός του ελέγχου σας, ότι η εξέλιξη της πραγματικότητας προχωράει και σας προσπερνάει. Άρα λοιπόν και η ευκαιρία είναι στο να εκπαιδευτούν οι ενήλικες και να καταρτηθούν σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε μία έρευνα που έχει γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2019 και μας δείχνει το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες, το οποίο όπως βλέπετε είναι γύρω στο 61% για τις αστικές περιοχές, είναι λίγο πιο χαμηλό, γύρω στο 55% για τις μικρές πόλεις και βρίσκεται γύρω στο 48% για τις επαρχιακές περιοχές. Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος του προγράμματος? Ο στόχος είναι να ενδυναμώσει την κατάρτιση των ενηλίκων, να τους προσφέρει δηλαδή την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να προωθήσει την πρόσβαση των ενηλίκων σε δραστηριότητες διαβίου μάθησης, άρα λοιπόν και στην συνολικότερη και γενικότερη προσωπική τους εξέλιξη, να τους παρακινήσει να ξεκινήσουν κάτι καινούριο, ώστε να μην νιώθουν στο περιθώριο ή ότι ενδεχομένως δεν μπορούν να βελτιωθούν σε κάποιους από τους τομείς της καθημερινότητας. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αλλά ταυτόχρονα και να συνδέσει άτομα, ομάδες και οργανισμούς που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν περισσότερους ενήλικες. Ποιες είναι τώρα συγκεκριμένα οι ομάδες στόχοι του προγράμματος? Αφενός, όπως έχω πει μέχρι τώρα, είναι οι ενήλικες, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν την καθημερινή τους ζωή, ενδεχομένως να αλλάξουν δουλειά ή και να βρουν νέες ευκαιρίες αποκτώντας ψηφιακές δεξιότητες. Και ταυτόχρονα είναι και οι εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι μπορεί να είναι κοινωνικοί λειτουργοί, μπορεί να είναι δάσκαλοι, μέντορες, καθηγητές, αλλά και άλλοι επαγγελματίες γενικότερα που εργάζονται με ενήλικες. Είπαμε, εξηγήσαμε ήδη πώς μπορεί να ωφελήσει τους ίδιους τους ενήλικες. Πάμε τώρα να δούμε πώς μπορεί το No One Behind να ωφελήσει και τους εκπαιδευτές ενήλικων, την άλλη ομάδα στόχο. Πρώτον, λοιπόν, μπορεί να τους βοηθήσει με το να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών τους. Ένας ενήλικας μαθητής δεν είναι το ίδιο, δεν έχει τις ίδιες ανάγκες και δεν χρειάζεται τον ίδιο τρόπο για να εκπαιδευτεί. Άρα, λοιπόν, ποιες είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες των ενηλίκων ως μαθητές? Δεύτερον, να εκπαιδευτούν και να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και οι ίδιοι μέσα από τη διαδικασία του να βοηθήσουν άλλους ενήλικες, προφανώς κερδίζουν και οι ίδιοι στο να βελτιώσουν τις δικές τους δεξιότητες. Και επίσης να εφαρμόσουν ένα εξατομικευμένο μάθημα με συγκεκριμένο περιεχόμενο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Έχω μιλήσει αρκετά για τις ψηφιακές δεξιότητες, όλο το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις ψηφιακές δεξιότητες. Για ποιο λόγο όμως είναι τόσο σημαντικές? Πρώτα απ' όλα θεωρούνται απαραίτητες για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Πλέον όλο και περισσότερες εταιρείες απαιτούν μάλλον και χρειάζεται οι εργαζόμενοι τους να έχουν βασικές τουλάχιστον ψηφιακές δεξιότητες.
Από την άλλη, τονώνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική δημιουργία στον τομέα της διαχείρισης, ενώ το διαδίκτυο μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην παροχή εκπαίδευσης και μπορεί να βοηθήσει στην ποιοτική κατάρτιση. Δεν χρειάζεται λοιπόν απαραίτητα η εκπαίδευση να γίνεται διαζώσης. Μπορούμε και μέσω του διαδικτύου να κερδίσουμε πράγματα και να βελτιωθούμε. Αξίζει εδώ να σημειώσω ότι με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάλι, βάσει μελετών που έχουν γίνει και ερευνών, το 40% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ανεπαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, ενώ το 17% έχει ελάχιστες. Είναι λοιπόν άνθρωποι, αυτοί λοιπόν είναι άνθρωποι οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ενώ από την άλλη πλευρά, το 40%, αυτό που είπα και στην αρχή, το 40% των Ευρωπαίων εργοδοτών δηλώνουν ότι δεν μπορούν να βρουν άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε οι εταιρείες τους να αναπτυχθούν και να είναι καινοτόμες. Ποια είναι λοιπόν τα παραδοτέα του έργου? Το πρώτο παραδοτέο είναι μια καινοτόμος μεθοδολογία για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Το δεύτερο παραδοτέο είναι το εγχειρίδιο κατάρτισης, ενώ το τρίτο παραδοτέο είναι ένα online επιτραπέζιο παιχνίδι του No One Behind. Θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για όλα αυτά στη συνέχεια. Άρα λοιπόν το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της παροχής ευκαιριών μη τυπικής αλλά και άτυπης ποιοτικής μάθησης, οι οποίες όμως θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ενηλίκων. Να σας ενημερώσω ότι το No One Behind έχει δικό του website, είναι το www.noonebehind.org, το οποίο θα σας το στείλουμε και στο chat για όποιον επιθυμεί να το επισκεφθεί. Και στο website μας μπορείτε να βρείτε επίσης τους λογαριασμούς του προγράμματος σε LinkedIn και Facebook. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί θα συνεχίσω με τα προγράμματα, με τα παραδοτέα του έργου. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, να ξαναμοιραστώ μαζί σας την οθόνη μου. Λοιπόν, ξαναβλέπουμε λοιπόν τους εταίρους του έργου. Ξαναβλέπουμε τα παραδοτέα, τα οποία όπως είπαμε είναι καινοτόμως μεθοδολογία για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, το εγχειρίδιο κατάρτισης, αλλά και το επιτραπέζιο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε την καινοτόμο μεθοδολογία για εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων. Αποτελεί τη βάση, η ίδια η μεθοδολογία έχει βασιστεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων. Από εκεί και πέρα, για όποιον τη διαβάσει και τη χρησιμοποιήσει, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να δομηθεί ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει σε ψηφιακά ικανούς πολίτες. Πάμε λοιπόν να δούμε την καινοτόμως μεθοδολογία. Όπως είπαμε λοιπόν, αποσκοπεί να αποτελέσει μια κατευθυντήρια γραμμή για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων για τη βελτίωση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων. Τα επόμενα δύο παραδοτέα του έργου, όπως τα παρουσίασα πριν, δηλαδή το εγχειρίδιο κατάρτισης και το επιτραπέζιο παιχνίδι, έχουν βασιστεί σε αυτή τη μεθοδολογία, η οποία, όπως είπα, βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, το οποίο μας δίνει το πλαίσιο αναφοράς για τον ψηφιακά ικανό πολίτη. Εδώ πέρα βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, το DigiComp, το οποίο έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι χωρισμένο σε 5 τομείς, στον αλφαβητισμό σε πληροφορίες και δεδομένα, επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση προβλημάτων. Θα δούμε πολύ σύντομα τι είναι ο αλφαβητισμός σε πληροφορίες και δεδομένα. Αφορά την περιήγηση, την αναζήτηση και φιλτράρισμα δεδομένων, είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Για παράδειγμα, εάν κάποιος επιθυμεί να αναζητήσει στο διαδίκτυο την κατάσταση της πανδημίας, θα πρέπει να ξέρει πού θα ψάξει, τα αποτελέσματα που θα βρει, πώς θα τα φιλτράρει, ποιες πληροφορίες θα τον ωφελήσουν, ποιες ενδεχομένως να μην είναι ορθές. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο τομέα, στην επικοινωνία και συνεργασία, έχουμε την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, το οποίο, όπως φαντάζεστε, είναι η επικοινωνία μέσω των social media κατά βάση. Η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, το να δημιουργήσω
περιεχόμενο online, το οποίο, ας πούμε, εδώ πέρα πάρα πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα και οι άδειες. Δημιουργώ το περιεχόμενο. Αλλά από εκεί και πέρα, σε τι νομικό πλαίσιο εμπίπτει, τι θα πρέπει να προσέξω. Η ασφάλεια των συσκευών, η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η προστασία της υγείας και της ευημερίας, το οποίο ενδεχομένως να μην είναι απόλυτα κατανοητό και έχει να κάνει κυρίως με την πνευματική υγεία. Δηλαδή, μπορώ να μάθω πάρα πολλά πράγματα και να κερδίσω πολλά πράγματα όσο είμαι στο διαδίκτυο. Πρέπει όμως να αναγνωρίζω ότι θα πρέπει να γίνεται με ένα όριο, θα πρέπει να φιλτράρω το τι πληροφορίες δέχομαι από το διαδίκτυο και να το κάνω με σκοπό την ευημερία και την υγεία μου και όχι να παρασύρωμαι ενδεχομένως και να με επηρεάζει όλο αυτό με έναν αρνητικό τρόπο. Κυρία Ζαφυροπούλου, απλά να ενημερώσω ότι έχουμε άλλα 3 λεπτά. Ναι, τελειώνω. Λοιπόν, η επίλυση των προβλημάτων, στο πώς θα επιληθούν απλά τεχνικά προβλήματα. Νομίζω μπορώ να προχωρήσω. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα τα περιεχόμενα της καινοτόμου μεθοδολογίας. Έχει βασιστεί σε 5 ενότητες, ακριβώς όπως είναι, όπως τα είδαμε πριν στο πλαίσιο του Digicom, στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων λοιπόν. Γι' αυτά θα σας μιλήσει αναλυτικότερα και η κυρία Αγγελετάκη στη συνέχεια. Βλέπουμε ότι η καινοτόμος μεθοδολογία, η κύριοι τύποι της εκπαίδευσης είναι η τυπική, η μη τυπική και η άτυπη εκπαίδευση. Και πάμε να δούμε και το εγχειρίδιο κατάρτισης, το δεύτερο παραδοτέο του προγράμματος. Φανταστείτε το σαν ένα manual, το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, ενήλικες εκπαιδευόμενους, αλλά και γενικότερα σε άλλους φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι πανεπιστήμια, εταιρείες πληροφορικής, οτιδήποτε έχει να κάνει με εκπαίδευση ενηλίκων ή ψηφιακές ικανότητες. Το εγχειρίδιο κατάρτισης περιλαμβάνει 4 ενότητες, οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον 20 ψηφιακές ικανότητες για τους 5 τομείς που ορίζουν τον πολίτη ως ψηφιακά ικανό. Τα περιεχόμενά του είναι τα εξής. Υπάρχει η περίληψη, η εισαγωγή, το πρόγραμμα σπουδών για τον ψηφιακά ικανό πολίτη και στο τέλος η αξιολόγηση της κατάρτισης. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αποκτήσουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Θα βελτιωθεί η πρόσβασή τους, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ποιοτική κατάρτιση και εκπαίδευση, αλλά και θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό που σας παρουσίασα μέχρι τώρα. Και τα 3 παραδοτέα του έργου είναι διαθέσιμα στο website του προγράμματος, με το οποίο θα σας στείλουμε, αν δεν το έχουμε κάνει ήδη, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή το Zoom, οπότε δεν ξέρω, θα σας το στείλουμε και στο chat, για να μπορέσετε κι εσείς να το επισκεφτείτε και να μάθετε αν θέλετε περισσότερα για το πρόγραμμα, ή, να, το βλέπουμε και εδώ, ή να έχετε πρόσβαση και απευθείας στα παραδοτέα τα οποία σας έδειξα. Κυρία Δημοπούλου, ολοκλήρωσα, νομίζω είμαι εντός ώρας. Ευχαριστούμε πολύ. Μια πολύ γρήγορη ερώτηση από ένα συμμετέχοντα. Πόσοι ήταν αριθμητικά οι ωφελούμενοι του προγράμματος μέχρι τώρα? Όπως είπα και στην αρχή, το πρόγραμμα ήταν διετές. Τώρα διανύουμε τον τελευταίο μήνα του προγράμματος, που σημαίνει ότι τώρα είναι έτοιμα όλα τα παραδοτέα του και τα 3 όπως τα έχω παρουσιάσει. Οπότε, μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετοί. Όσοι είχαν εμπλακεί ήταν στο πλαίσιο του τεστ, των pilots. Από εδώ και πέρα, γι' αυτό γίνεται και αυτό το webinar, για να προωθήσουμε το πρόγραμμα, για να το γνωστοποιήσουμε σε εσάς και να σας παρακινήσουμε να μπείτε κι εσείς, να τα δείτε και να είστε κι εσείς κάποιοι από τους ωφελούμενους, οι οποίοι ελπίζουμε να είναι πάρα πολλοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε προχωράμε στην κυρία Μπέτη Αγγελετάκη, που θα μας μιλήσει για τεχνικές εκπαίδευση ενηλίκων. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ορίσατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαστε μαζί μας. Και ελπίζω ότι θα δείτε την οθόνη μου. Τα καταφέραμε ή όχι? Ωραία. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για τους τύπους εκπαίδευσης. Σαφώς τους γνωρίζετε. Ξεκινώντας από την τυπική εκπαίδευση, προχωρώντας τη μη τυπική εκπαίδευση και τέλος την άτυπη εκπαίδευση.
Και τι εννοούμε με τυπική εκπαίδευση? Βεβαίως αυτό που όλοι έχουμε περάσει, το σχολείο. Το οποίο σχολείο τι είναι? Ένας οργανισμός, ένας οργανωμένος τρόπος εκπαίδευσης με κάποια χαρακτηριστικά που είναι η συνειδητή, οργανωμένη, συστηματική, θεσμοθετημένη, συντονισμένη και προγραμματισμένη, αξιολογημένη γνώση και αποτελεί την έκφραση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο σκοπός και ο στόχος της είναι η διαμόρφωση και η ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η μη τυπική εκπαίδευση τώρα αφορά εκπαίδευση που γίνεται εκτός σχολικών ιδρυμάτων, αλλά σε συνεργασία με το σχολείο. Και ο σκοπός της είναι η ικανοποίηση μιας μεγάλης ποικιλίας μαθησιακών απαιτήσεων. Ο εκπαιδευτής τώρα στη μη τυπική εκπαίδευση έχει περισσότερη ευελιξία, έχει περισσότερο ενθουσιασμό και βεβαίως μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα ώστε να υιοθετήσει το στυλ ηγεσίας της δραστηριότητας ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων. Η άτυπη εκπαίδευση αντιπροσωπεύει εκείνα τα εκπαιδευτικά συστήματα που δεν είναι μέρος του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος, είναι μη οργανωμένα και δεν εξαρτώνται από σαφείς στόχους και σκοπούς που επηρεάζουν το άτομο. Τι είναι όμως η εκπαίδευση ενηλίκων? Μα τι άλλο, μια συνεχής διαδικασία που παρέχει σε οποιαδήποτε ηλικία και καθόλου τη διάρκεια και χωρίζεται στους τομείς που είναι το σχολείο, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η εκπαίδευση ενηλίκων. Είναι αυτό που λέμε όσο ζεις μαθαίνεις ή είμαι lifelong learner, αυτό το πράγμα. Μια πρακτική στην οποία οι ενήλικες, η εκπαίδευση είναι μια πρακτική στην οποία οι ενήλικες εμπλέκονται με συστηματικές και συνεχείς δραστηριότητες αυτοεκπαίδευσης, προκειμένου να αποκτήσουν νέες γνώσεις, νέες δεξιότητες ή και στάσεις και αξίες ζωής. Είναι μια οποιαδήποτε μορφή μάθησης που οι ενήλικες ασχολούνται πέρα από την τυπική διαδικασία και εκπαίδευση και περιλαμβάνει τη βασική παιδεία στη διαβίου μάθηση. Οι ενήλικες όμως, εκπαιδευόμενοι, διαφέρουν από τους εκπαιδευτές μαθητές. Γιατί οι λόγοι εκπαίδευσης είναι διαφορετικοί, αλλά και η αντιμετώπιση είναι διαφορετική. Έχουν συγκεκριμένες προσδοκίες και βεβαίως συγκεκριμένες απαιτήσεις, αλλά και αντιμετωπίζουν εμπόδια τόσο στην ανάληψη της προσπάθειας, όσο και κατά τη διαδικασία. Οι ενήλικες εκπαιδεύονται γιατί? Καταρχήν είπαμε ότι διαφέρουν από τη γενική εκπαίδευση ή εκπαίδευση ενηλίκων, καθώς δεν είναι υποχρεωτική και έτσι ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει διάφορους λόγους παρακολούθησης ενός προγράμματος. Να καλύψει τα κενά της εκπαίδευσής του, να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα που πιθανώς είναι επιδοτούμενο, να αποκτήσει νέες δεξιότητες, να αποκτήσει πιθανά απαραίτητα εφόδια προκειμένου να βρει μια εργασία, να γεμίσει το χρόνο του ή να αποκτήσει γνωριμίες. Ο ενήλικας εκπαιδευόμενος τώρα πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο με το μαθητή? Η απάντηση είναι όχι. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μαθητής, διότι υπάρχει μεγάλη βασική διαφορά των λόγων που παρακολουθεί κάποιος ένα μάθημα και βεβαίως των εμπειριών μάθησης. Εμπόδια στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν οι προσωπικοί παράγοντες, οι προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες, η ανάγκη της ενεργής συμμετοχής και βεβαίως η ανάγκη σεβασμού. Στους προσωπικούς παράγοντες, τι εννοούμε όταν λέμε εμπόδια, γιατί έχουν προσωπικοί παράγοντες που τα επηρεάζουν? Οι ενήλικες έχουν αποκρισταλώσει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν και ο οποίος προσδιορίζεται από την προσωπικότητα του ατόμου και από τον τρόπο που μέχρι τώρα έχει μάθει να μαθαίνει. Είναι αυτοπροσδιοριζόμενα άτομα οι ενήλικες και αυτόνομα. Έτσι λοιπόν επιθυμούν να έχουν ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες μάθησης, να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα, να ασκούν κριτική στο πρόγραμμα και επίσης να ασκούν κριτική στις διδακτικές μεθόδους. Προτιμούν λοιπόν τις ενεργητικές τεχνικές και τις βιωματικές δραστηριότητες, ενώ απορρίπτουν γενικότερα την εφαρμοζόμενη εισήγηση, το μονόλογο του εκπαιδευτή που τους καθυλώνει σε απραξία και που ο εκπαιδευτής παρουσιάζεται ως ειδικός των πάντων. Άλλα εμπόδια αναφέρονται στους ενδογενείς παράγοντες, στους κοινωνικούς παράγοντες,
και στους συναισθηματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Οι ενδογενείς παράγοντες προέρχονται από σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή ενός ενήλικα και έχουν επιπτώσεις στις προϋποθέσεις και στην προσπάθειά του για ενεργή συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα. Επίσης, η σταδιακή μείωση της ικανότητας της μνήμης, η κούραση, η διάσπαση της προσοχής λόγω ποικίλων προβλημάτων, πιθανές ασθένειες, οικονομικά προβλήματα, αποσυντονίζουν τον ενήλικο και δεν του επιτρέπουν να ασχοληθεί εντατικά και αποτελεσματικά με ένα πρόγραμμα μάθησης. Οι κοινωνικοί παράγοντες αναφέρονται στις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις και στην έλλειψη του απαραίτητου χρόνου, στα οικονομικά και άλλα ποικίλα προβλήματα. Τα ωφέλη ενός διαδικτυακού μαθήματος είναι ότι ο εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος για την πορεία της μαθήσης του, καθώς μπορεί σε ένα βολικό για εκείνον τόπο και χρόνο να μελετήσει. Έτσι, το εκπαιδευτικό πλαίσιο οφείλει να ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους, ώστε να βρουν τα δικά τους πατήματα και τη δική τους ροή. Οι ψυχολογικοί παράγοντες, ξέρετε, δεν είναι εύκολο για τον ενήλικα να απαγκιστρωθεί από αποκτημένες γνώσεις και καθιερωμένες μορφές μάθησης, με αποτέλεσμα να προσκολάται σε αυτές που ξέρει και να αδυνατεί να αλλάξει τους τρόπους μάθησης. Έχει την αίσθηση ότι μαζί με την αλλαγή στη μάθηση βάζει και τον εαυτό του στο περιθώριο, δεδομένου ότι πέρασε μια ολόκληρη ζωή με ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς. Έτσι λοιπόν είναι συναισθηματικά δεμένος με το παρελθόν του και δεν μπορεί εύκολα να αποβάλει τις συνήθειές του. Οποιαδήποτε προσπάθεια για αλλαγή ή αμφισβήτηση αυτού του παρελθόντος ερμηνεύεται ως προσβολή στην προσωπικότητά του. Είναι επόμενο λοιπόν να αμφισβητεί πολλές φορές τις μεθόδους και τις τάσεις, αλλά και τις γνώσεις του εκπαιδευτή και να τον αντιμετωπίζει εντός εισαγωγικών σαν εχθρό. Οι αρνητικές εμπειρίες από την άλλη, που είχε ως παιδί στην παιδική του ηλικία και οι σχετικές με τον εκπαιδευτή και τις μαθησιακές διαδικασίες, δημιουργούν κάποια εμπόδια στη διάθεση για μάθηση. Το διαδικτυακό υλικό ταυτίζεται με το σχολικό εγχειρίδιο και ο εκπαιδευτής με τον εκπαιδευτικό. Απορρίπτει έτσι την αυθεντία και μαζί με αυτήν οτιδήποτε του θυμίζει τη σχολική περίοδο. Αυτές οι αρνητικές εμπειρίες του προκαλούν άγχος, γιατί του θυμίζουν ότι θα βιώσει μία από τα ίδια. Το χαμηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης, η αρνητική αυτοεικόνα και η αυτοαντίληψη τον προσγειώνουν και τον κρατούν δέσμιο κάτω, απαγορεύοντάς του να επιχειρήσει να ανοίξει τους οριζοντές του. Η χαμηλή αυτοεκτίμηση τον οδηγεί σε άρνηση, καθώς πιστεύει ότι θα αποτύχει, θα εκτεθεί ενώπιον της ομάδας και του εκπαιδευτή και θα προκαλέσει αρνητικά σχόλια. Η αποτυχία, ξέρουμε ότι γεννάει αποτυχία, ενώ η επιτυχία, μια περαιτέρω επιτυχία. Γι' αυτό είναι σημαντικά τα θετικά βιώματα και η ενίσχυση του εκπαιδευόμενου. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην ενδυνάμωση και στα κίνητρα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Τι εννοούμε λέγοντας κίνητρα? Εννοούμε τα αίτια που μας κατευθύνουν σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Τα κίνητρα αποτελούν τη βασικότερη προϋπόθεση για την αποτελεσματική μάθηση. Σε οποιαδήποτε μορφή συμπεριφοράς του ανθρώπου υπάρχει ένα κίνητρο και ασφαλώς δεν υπάρχει μάθηση χωρίς κίνητρο. Έχουμε εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα. Λέγοντας εξωτερικά, αναφερόμαστε στην ενέργεια που προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες, όπως το περιβάλλον, δηλαδή ο βαθμός που θα πάρουμε, ο έπαινος, η τιμωρία, η ανταμοιβή σε οποιαδήποτε μορφή. Εσωτερικά κίνητρα τώρα αναφερόμαστε στην εσωτερική ενέργεια, η οποία προκαλείται από τον εσωτερικό κόσμο και τις ανάγκες του ίδιου του ατόμου. Θέλω να μάθω γιατί. Αυτό σημαίνει ότι μαθαίνει κάτι που του αρέσει, κάτι που τον γεμίζει, μα περισσότερο κάτι που έχει νόημα γι' αυτό. Πέρα αυτού, ο ενήλικας θέλει να μαθαίνει σε ένα συναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον. Οι ενήλικες διαθέτουν το κίνητρο να μάθουν νέα πράγματα, καθώς πιστεύουν στο άμεσο όφελος της μάθησης. Ο ψηφιακός κόσμος είναι μια νέα πραγματικότητα. Και για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της στοχευμένης ομάδας, προκειμένου να αποφευθεί οποιαδήποτε αποθάριση. Στόχος του εκπαιδευτή είναι η σχεδίαση ενός προγράμματος, όπου θα οδηγεί βήμα-βήμα τον εκπαιδευόμενο στο τελικό αποτέλεσμα. Οι ενήλικες προτιμούν τα πρακτικά από τα θεωρητικά παραδείγματα, καθώς και τα παραδείγματα που αναφέρονται στην πραγματική ζωή και στις εμπειρίες.
Η επικοινωνία σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον εκπαίδευσης είναι ένα σημαντικό μέσο αλληλεπίδρασης μεταξύ του εκπαιδευτού και του εκπαιδευόμενου. Έτσι λοιπόν, ο εκπαιδευτής πρέπει να δώσει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν την εκπαίδευσή τους. Δηλαδή, να τους ρωτήσει την άποψή τους, να ζητήσει τις ιδέες τους για το εκπαιδευτικό αντικείμενο, να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα ενδιαφέροντά του, να μάθει πού πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που θα πάρει, ώστε να μπορέσει να καλύψει τα θέματα που τους ενδιαφέρουν. Οι ενήλικες απολαμβάνουν την αυτονομία και κορυφαίοι εκπαιδευτές αυτό το ενθαρρύνουν, καθώς αποτελεί σημαντική δεξιότητα στον χώρο εργασίας. Έτσι λοιπόν, οι εκπαιδευτές πρέπει να συνδέσουν τη μάθηση με την πραγματική ζωή, να δίνουν παραδείγματα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αντικείμενο της μάθησης στον χώρο εργασίας. Από την πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση, πρέπει να προσπαθήσουν να καλύψουν θέματα όπως τι θα μάθουν, πώς θα τα εφαρμόσουν στη δουλειά τους και πώς αναμένεται να τα εφαρμόσουν, πώς θα επηρεάσει τη δουλειά τους και πώς θα έχουν εφαρμογή στη δουλειά. Έτσι λοιπόν, επίσης, πρέπει να προωθηθεί το μήνυμα της κοινωνικής μάθησης, η οποία θα τους ενθαρρύνει να έχουν συνομιλίες με τους συμμαθητές τους και να έχουν μια αλληλεπίδραση, παραδείγματος χάρη δημιουργία ενός χώρου, και να εξαλείψουν τους φόβους τους. Επίσης, ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πλούσιος και να δίνει επικοδομητικά σχόλια. Αντί να εστιάζει σε λανθασμένες μαθησιακές συμπεριφορές ή στα κάποια κενά γνώσης, πρέπει να επενέσει τους μαθητές για την προσπάθεια και όχι μόνο για το αποτέλεσμα. Να τονίσει τα τυχόν ταλέντα τους και να τους συμβουλέψει πού πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να ξεκινήσει η εκπαίδευση με μαθήματα μηδενικής δυσκολίας, ώστε να ενθαρρυνθούν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και είναι το πρόγραμμα που θέλουν να παρακολουθήσουν. Ο εκπαιδευόμενος ενδεχομένως να παρουσιάσει και θετικά συναισθήματα, όπως ελπίδα για τις προοπτικές που μπορεί να του προσφέρει η εκπαίδευση, αισιοδοξία, αυτοεκτίμηση. Εάν συναντήσει όμως ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτή που σέβεται την ιδιαιτερότητά του και βεβαίως πιστεύει στις δυνατότητές του. Γι' αυτό και συχνά ο εκπαιδευτικός καλείται να υιοθετήσει επιπρόσθετους ρόλους, όπως αυτό του συμβούλου, του εμψυχωτή, αλλά συνάμα καλείται και ο ίδιος να εξετάσει τις προσδοκίες του και τις προσωπικές του στάσεις απέναντι σε άτομα συγκεκριμένων ομάδων. Προσφέρετε κάτι στους εκπαιδευόμενους σας σαν ανταμοιβή, όπως ένα σήμα e-learning ή μια εκδήλωση που μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά του. Οι ενήλικοι μαθητές αναζητούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους βοηθούν στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό είναι το κοινό κίνητρο που πρέπει όλοι οι εκπαιδευτές να έχουν κατά νου. Όταν όλα λέγονται και γίνονται, η ικανότητα να μεταβούν από τη θεωρία στην πράξη είναι αυτό που καθορίζει μια πετυχημένη πορεία ενός διαδικτυακού προγράμματος. Ένας άλλος καλός τρόπος για να τους κινητοποιήσετε είναι να κάνετε τη μάθηση διασκεδαστική μέσω gamification, πράγμα που θα μας μιλήσει αργότερα η κυρία Ζαφυροπούλου. Αν έχουμε ερωτήσεις και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω αυτά τα λίγα σχετικά με την εκπαίδευση ειδικών. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγγελετάκη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια ανοιχτή ερώτηση, οπότε προχωράμε πάλι στην κυρία Ζαφυροπούλου που θα μας παρουσιάσει ένα online παιχνίδι για την εκμάθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Γεια σας και πάλι. Πριν ξεκινήσω με την παρουσίαση του παιχνιδιού, να πω ότι υπήρχε μία ερώτηση στο Q&A σχετικά με το πόσοι έχουν εμπλακεί μέχρι τώρα στο... Ένα λεπτό να την ανοίξω να τη δω ακριβώς. Η ερώτηση είναι πόσοι είναι οι πόσοι ήταν αριθμητικά οι ωφελούμενοι του προγράμματος. Μέχρι στιγμής, στις πιλωτικές δοκιμές, έχουν εμπλακεί 105 συμμετέχοντες για να φτάσουμε στα τελικά αποτελέσματα που σας τα παρουσιάζουμε σήμερα. Νομίζω μπορώ να προχωρήσω στην παρουσίαση του παιχνιδιού. Λοιπόν,
Όπως σας είπα στην παρουσίαση, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του προγράμματος No One Behind, το τρίτο παραδοτέο αφορά ένα online παιχνίδι ενηλίκων. Το παιχνίδι λοιπόν βασίζεται σε μηχανισμούς που μοιάζουν με quiz και αξιολογούν το επίπεδο των ψηφιακών γνώσεων των παικτών, αλλά και παράλληλα τους βοηθούν ώστε να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μεθοδολογία του πρώτου παραδοτέου που σας παρουσίασα, ενώ το περιεχόμενο των ερωτήσεων, των πραγματικών σεναρίων, των περιπτωσιολογικών μελετών προέρχεται από το εγχειρίδιο κατάρτισης που ήταν το δεύτερο παραδοτέο που σας παρουσίασα. Το παιχνίδι λοιπόν σκοπεύει να δώσει κίνητρο στους ερευνητές να ολοκληρώσουν το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος No One Behind, αλλά και να κάνει την κατανόηση του εκπαιδευτικού αυτού υλικού πιο εύκολη και πιο διασκεδαστική. Είναι λοιπόν ένας πιο διαδραστικός και ευχάριστος τρόπος να τεστάρουμε το επίπεδο των ψηφιακών μας γνώσεων και παράλληλα να το βελτιώσουμε. Εδώ πέρα σας έχω ένα screenshot από το website του προγράμματος. Θα σας πω τα βασικά σημεία. Στην πάνω πλευρά μπορούμε να δούμε την αρχική. Μπορούμε να δούμε επίσης, όπως σας είπα και πριν, το Facebook και το LinkedIn. Μπορούμε να το δούμε εδώ πέρα πάνω δεξιά, αλλά και στην κύρια οθόνη. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους εταίρους. Στο σημείο που λέει αποτελέσματα είναι διαθέσιμα τα δύο πρώτα παραδοτέα, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρο το αρχείο και να διαβάσετε και το εγχειρίδιο και τη μεθοδολογία. Το website είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων, αλλά και στα αγγλικά. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα με το βέλος, πάνω δεξιά, εάν πατήσετε, είναι διαθέσιμο και το επιτραπέζιο παιχνίδι. Όταν λοιπόν πατήσετε να μπείτε στο επιτραπέζιο παιχνίδι, θα σας εμφανιστεί αυτό εδώ πέρα, αυτή η εικόνα. Και το παιχνίδι είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Άρα λοιπόν φαντάζομαι ότι θα επιλέξετε τα ελληνικά. Εγώ πάντως έχω επιλέξει τα ελληνικά για σήμερα, για ευνόητους λόγους. Προχωράμε λοιπόν και βλέπουμε αυτή την εικόνα. Και αν πατήσουμε στο ερωτηματικό που βλέπουμε στο πράσινο αυτό πλαίσιο, μας ανοίγει αυτός εδώ πέρα, αυτός ο πίνακας, ο οποίος μας λέει ότι ο στόχος του παιχνιδιού είναι να φτάσουμε στο βραβείο No One Behind, στον τερματισμό δηλαδή. Πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να απαντήσουμε σωστά σε ερωτήσεις και να γυρίσουμε τον τροχό. Κατόπιν επιλέγουμε το πλακίδιο που θέλουμε να μετακινηθούμε. Πρέπει όλοι να φτάσουμε στο βραβείο του No One Behind, στον τερματισμό δηλαδή, αλλά πάμε λοιπόν να δούμε ποιοι όλοι πρέπει να φτάσουν στο βραβείο και ποια είναι αυτή η Έλενα. Αυτοί είναι οι παίκτες μας. Είναι τέσσερις. Μπορούμε λοιπόν να επιλέξουμε ή να παίξουμε με ένα παίκτη ή μπορούμε ταυτόχρονα να επιλέξουμε και τους τέσσερις και να παίξουμε τέσσερις διαφορετικοί άνθρωποι από τον ίδιο υπολογιστή. Με ακούτε, γιατί μου ήρθε μια ειδοποίηση ότι μάλλον το ίντερνετ μου δεν είναι και πολύ καλό. Κάνεις κάποια κολλήματα, αλλά γενικά ναι, σε έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Okay, αν δεν ακούγομαι καθόλου, έχουμε έντονο θέμα. Δηλαδή, Νεφέλη, παρακαλώ πολύ να μου ξαναπείς. Ο πρώτος μας παίκτης, λοιπόν, είναι ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι τυχερός και έχει την ευκαιρία να σταματήσει κάποια κακά γεγονότα. Ξεκινά όμως το παιχνίδι με μία λιγότερη κίνηση. Ο Μάρτιν είναι ο δεύτερος μας παίκτης, ο οποίος μπορεί να δώσει μία έξτρα κίνηση στον Πέτρο, εάν ο ίδιος ο Μάρτιν βρίσκεται στα πλακίδια 20 μέχρι και 24. Η Μαρία είναι ευγενική, οπότε μπορεί να παραχωρήσει κάποιους από τους πόντους κίνησής της σε άλλους παίκτες. Και η Έλενα ξεκινάει το παιχνίδι με μία παραπάνω κίνηση σε κάθε γύρο, αλλά πρέπει να τελειώσει πρώτη. Να διευκρινίσω αυτό το σημείο, ότι το παιχνίδι είναι συνεργατικό. Για να κερδίσουμε δηλαδή, πρέπει και οι τέσσερις παίκτες να φτάσουν στον τερματισμό. Σκοπός μας είναι η μάθηση με ευχάριστο τρόπο και όχι ο ανταγωνισμός. Κάτω βλέπετε ότι υπάρχουν τρία επίπεδα που μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι. Το εύκολο, το οποίο έχει 10 γύρους, το μεσαίο, το οποίο έχει 9 γύρους, και το δύσκολο, το οποίο έχει 8 γύρους. Οι 8 γύροι
θεωρούνται δυσκολότεροι, γιατί σημαίνει πως ο κάθε παίκτης θα έχει 8 ερωτήσεις. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να απαντήσει όσες περισσότερες μπορεί σωστά για να έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί. Διαφορετικά, δεν θα καταφέρει να τερματίσει. Αφού, λοιπόν, έχουμε επιλέξει τον παίκτη μας και το επίπεδο δυσκολίας στο οποίο θέλουμε να παίξουμε, μας εμφανίζεται αυτή εδώ η εικόνα, η οποία μας λέει «Καλώς ήρθατε». Βοήθησε τον Πέτρο και τους φίλους του να φτάσουν στο βραβείο No One Behind, στο τερματισμό δηλαδή. Κάνε κλικ στις κάρτες απαντήσεων για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Πρέπει να συλλέξεις όλες τις σφραγίδες για να αποκτήσεις το έμβλημα No One Behind. Υπάρχουν πλακίδια μυστηρίου τα οποία έχουν είτε καλά είτε κακά γεγονότα. Οπότε, αν πέσουμε σε αυτά τα πλακίδια, κάνουμε κλικ στις κάρτες γεγονότων και περιμένουμε να δούμε αν θα είναι καλό ή κακό το γεγονός. Επιλέγουμε το πλακίδιο που θέλουμε να μετακινηθούμε. Τα πλακίδια τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε μετά από κάθε ζαριά φωτίζονται, οπότε μας κάνει την κίνησή μας πιο εύκολη. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται σε συγκεκριμένους γύρους ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας. Κάθε παίκτης πρέπει να δοκιμάσει να φτάσει στο τέλος για να κερδίσει και μπορούμε να παίξουμε είτε μόνοι μας, είτε να επιλέξουμε παραπάνω αριθμό παικτών και να παίξουμε όλοι μαζί συνεργατικά. Αυτό εδώ πέρα, λοιπόν, είναι το ταμπλό του online επιτραπέζου παιχνιδιού του No One Behind. Όπως βλέπετε, έχουμε την αφετηρία. Εγώ είχα επιλέξει να βάλω και τους 4 παίκτες για να το κάνουμε πιο διαδραστικό και να το δούμε σε όλη την εκφάνιση του το παιχνίδι. Έχουμε, λοιπόν, και τους 4 παίκτες. Αν παρατηρήσετε στο πλακάκι νούμερο 2, βλέπουμε και το σήμα του No One Behind, είναι το μπλε πλακίδιο, τα οποία αυτά πρέπει να τα συλλέξουμε όλα για να κερδίσουμε. Και αν δείτε κάτω δεξιά, μας δείχνει αυτή τη στιγμή 0 από τα 5, ότι δεν έχουμε συλλέξει κανένα πλακίδιο No One Behind. Και επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει και το πλακίδιο του ξαφνικού γεγονότος, αυτό το θαυμαστικό σε κόκκινο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να είναι είτε καλό είτε κακό. Οι πράσινες κάρτες, οι οποίες είναι οι ερωτήσεις, τις οποίες θα κληθούμε να απαντήσουμε για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε. Και ο τερματισμός, κάτω βλέπουμε τους παίκτες μας, οι οποίοι ο Πέτρος, όπως είπαμε και προηγουμένως, έχει μία κίνηση, ενώ η Έλενα έχει στην μία κίνηση. Να πω επίσης ότι όσο εξελίσσεται το παιχνίδι, εάν ας πούμε έχουμε μαζέψει, έχουν τύχει έτσι οι ζαριέψει μόνο 2 από τα 5 σήματα No One Behind και έχουμε φτάσει περίπου στη μέση του παιχνιδιού όλοι οι παίκτες. Τα σήματα αυτά μετακινούνται. Δεν χάνουμε δηλαδή. Αν ας πούμε, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή το ταμπλό, αν όλοι οι παίκτες φέρουν ζαριά μεγαλύτερη του 2, οπότε χάσουν τα 2 πρώτα σήματα του No One Behind, αυτά θα μετακινηθούν, οπότε θα μπορέσουν να τα συλλέξουν στην πορεία. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Πέτρο, ο οποίος ανοίγει την πρώτη κάρτα, βλέπει την ερώτηση. Η ερώτηση είναι η συνεργασία. Μπορεί να είναι χρήσιμη και τα 2 ή σημαντική. Έχω, λοιπόν, επιλέξει και τα 2. Και από κάτω, από κάθε ερώτηση, αφού την απαντήσουμε, μας βάσει της μεθοδολογίας, το δεύτερο παραδοτέο που είχαμε πει, έχουμε και την αιτιολόγηση του γιατί είναι σωστή η απάντηση που είναι σωστή. Άρα, λοιπόν, μας βοηθάει, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Και εξαρτώμενοι από το αν έχουμε απαντήσει σωστά ή λάθος, μπορούμε να καταλάβουμε σε τι επίπεδο είναι οι ψηφιακές μας δεξιότητες. Αλλά ακόμα και αν έχουμε απαντήσει λάθος, με την αιτιολόγηση, με την επεξήγηση που εμφανίζεται κάτω από την ερώτηση, μας δίνεται η δυνατότητα και να βελτιώσουμε τις ψηφιακές μας δεξιότητες. Άρα, λοιπόν, κερδίζουμε από αυτό το παιχνίδι. Κερδίζουμε γνώσεις. Προχωράμε. Μας εμφανίζεται αυτός ο τροχός, στον οποίο πατάμε το γύρνα, για να δούμε πόσα πλακίδια θα μετακινηθούμε. Εδώ πέρα, η ζαριά που έφερε ο Πέτρος ήταν το 3. Οπότε, όπως βλέπετε, έχει φωτιστεί το πλακίδιο 2 και το πλακίδιο 3. Του δίνεται δυνατότητα να κάνει μόνο 2 κινήσεις, ενώ η ζαριά ήταν 3.
Γιατί αν δούμε κάτω στην κάρτα του, ο Πέτρος έχει μείον μία κίνηση. Έχω επιλέξει να τον μετακινήσω στο πλακίδιο 2, ώστε να μην χάσει το σήμα του No One Behind, αλλά και παράλληλα να έχουμε την ευκαιρία να δούμε και ένα απρόβλεπτο γεγονός, τι μπορεί να είναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι το απρόβλεπτο γεγονός είναι συν 2 κινήσεις για όλους τους παίκτες στον επόμενο γύρο. Ήταν λοιπόν ένα ευχάριστο γεγονός. Θα μπορούσε να ήταν ότι όλοι οι παίκτες χάνουν τη σειρά τους. Οπότε αυτομάτως από τους 10 γύρους που είχα επιλέξει να πέφτουν στους 9. Κυρία Ζαφυροπούλου, λοιπόν, 3 λεπτάκια ναι, ακόμα. 3 λεπτά. Ναι, τελειώνω. Λοιπόν, είναι η σειρά λοιπόν του Μάρτιν. Βλέπουμε κάτω στην οθόνη μας ότι ο Πέτρος από εκεί που ήταν μείον μία κίνηση έχει πάει στη συν μία, λόγω του απρόβλεπτου γεγονότος που παίρνουν όλοι οι παίκτες συν 2 κινήσεις. Ο Μάρτιν και η Μαρία έχουν πάρει επίσης 2 κινήσεις και η Έλενα έχει πάρει συν 3, γιατί η Έλενα ξεκινάει με συν μία κίνηση. Άρα λοιπόν συν μία κίνηση, συν 2 και από το απρόβλεπτο γεγονός, είναι στη συν 3. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ερώτηση του Μάρτιν αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Τι αφορούν το δικαίωμα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ενός συγγραφέα. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πάλι μια ερώτηση η οποία έχει 3 ενδεχόμενες απαντήσεις. Και βλέπουμε από κάτω ότι υπάρχει πάλι επεξήγηση του γιατί είναι σωστή η συγκεκριμένη απάντηση και μας παραπέμπει ότι εάν θέλουμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ερώτηση μπορούμε να επισκεφθούμε και το εγχειρίδιο στην ενότητα 1-3. Μας παραπέμπει λοιπόν πολύ συγκεκριμένα. Βλέπουμε λοιπόν τώρα ότι του Μάρτιν η ζαριά του ήταν 1 και συν τις 2 κινήσεις που είχε από το απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να επιλέξει αν θέλει να μετακινηθεί στο πλακίδιο 2, στο πλακίδιο 3 ή στο πλακίδιο 4. Στρατηγικά τον έχω βάλει, αν θυμάμαι καλά, να μετακινηθεί στο πλακίδιο 3. Αν βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένα σήμα του No One Behind. Οπότε τον μετακινώ στο πλακίδιο 3 για να το συλλέξει. Έρχεται η σειρά της Μαρίας. Βλέπουμε ότι η ερώτηση είναι εάν ο συγκεκριμένος κωδικός που εμφανίζεται είναι ένας ασφαλής κωδικός πρόσβασης. Έχω απαντήσει λάθος επίτηδες για να δείτε ότι είτε απαντήσετε σωστά είτε απαντήσετε λάθος, πάντα θα εμφανίζεται από κάτω η επεξήγηση και πάλι μας παραπέμπει πολύ συγκεκριμένο ότι για να μάθουμε περισσότερα πρέπει να συμβουλευτούμε με την ενότητα 4-1-3 του εγχειριδίου. Η ζαριά της ήταν 4. Έχουμε φτάσει πλέον, είμαστε στην Έλενα, δεν κάνω λάθος. Η ζαριά της λοιπόν ήταν 4, συν μία από τη, έχει πάντα συν μία κίνηση η Έλενα, άρα από το 4 που έφερε πάει στο 5 και συν 2 από το απρόβλεπτο γεγονός μπορεί να πάει μέχρι και 7 πλακίδια να μετακινηθεί. Οπότε λοιπόν επιλέγω να τη μεταφέρω στο πλακίδιο 8 που έχει πάλι το σήμα του No One Behind. Τι βλέπουμε λοιπόν, ότι έχει μεταφέρει στο πλακίδιο 8, έχει μαζέψει το σήμα του No One Behind, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 3 από τα 5 και προχωράμε. Βλέπουμε ότι είναι η σειρά του Πέτρου. Η ερώτηση είναι τι είναι τα patches. Πάλι έχω επιλέξει να απαντήσω λάθος. Βλέπετε και πάλι ότι εμφανίζεται από κάτω η επεξήγηση, η απάντηση μάλλον στην ερώτηση, η αιτιολόγηση της σωστής απάντησης. Και πάλι μας παραπέμπει ότι η απάντηση για περισσότερο μπορούμε να συμβουλευτούμε το εγχειρίδιο στην ενότητα 4-1-1. Άρα λοιπόν μέχρι τώρα έχουμε δει ότι οι απαντήσεις μπορεί να είναι είτε σωστό-λάθος. Έχουμε 3 τύπους ερωτήσεων. Ο πρώτος είναι σωστό-λάθος. Ο δεύτερος είναι να επιλέξουμε ή πολλαπλών απαντήσεων, να επιλέξουμε ποια είναι η σωστή απάντηση ανάμεσα σε 3. Και έχω βάλει και αυτήν εδώ τη διαφάνεια για να δείτε και τον τρίτο τύπο ερωτήσεων που είναι drag and drop, διάλεξε δηλαδή και σύρε. Η οποία ερώτηση μας λέει, σύρετε τα κουτάκια για να αντιστοιχίσετε τα σωστά στοιχεία. 1. Ο διαδικτυακός επεξεργαστής κειμένου. 2. Το λογισμικό διαχείρισης ερευνών. Και 3. Το πρόγραμμα υπολογιστικών φύλων. Κυρία Ζαφυροπούλου, έχουμε ξεφύγει. Αν μπορείτε να... Είναι η τελευταία διαφάνιση. Τελευταία διαφάνιση. Συγγνώμη. Το παιχνίδι, όπως είπα και στην αρχή, είναι συνεργατικό. Τι χρειάζεται για να κερδίσουμε? Η Έλενα πρέπει να τερματίσει πρώτη. Το καθορίζει ο ίδιος ο χαρακτήρας της.
όλοι οι παίκτες πρέπει να τερματίσουν, να φτάσουν στον τερματισμό στο πλαίσιο των προκαθορισμένων γύρων από την αρχή, 19 ή 8 γύροι, και επίσης θα πρέπει να έχουν καταφέρει να συλλέξουν και όλα τα πλακίδια του No One Behind. Αυτά από μένα. Τελείωσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να σας πολύ. Παρακινήσω, συγγνώμη, να σας παρακινήσω, εννοείται να επισκεφτείτε το website μας, να παίξετε το παιχνίδι, να μου στείλετε mail αν έχετε κάποιο συγκεκριμένο feedback και Νεφέλη, σε παρακαλώ, δεν ξέρω αν το έχεις κάνει ήδη, να στείλουμε και το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για το παιχνίδι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να λάβουμε απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και να μας πείτε πώς σας φάνηκε σε πρώτη φάση και αν το παίξετε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Το έχω στείλει το ερωτηματολόγιο, είναι στο να, chat. Να, σε καλά, Νεφέλη. Οπότε τώρα προχωράμε στην κυρία Πανωρέα Κάνδυλα που θα μας μιλήσει για τις ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργικότητα. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, Νεφέλη. Λοιπόν, εγώ θα σας μιλήσω για το έργο ΣΕΝΤΑΚ, που λέγεται Δημιουργικοί Εκπαιδευτές για τις Ψηφιακές Τέχνες και τον Πολιτισμό. Αντίστοιχα με την Νίκη και εγώ, το δικό μου πρόγραμμα ξεκίνησε το 2020, όμως τρέχει ακόμα. Δεν έχουν τελειώσει τα αποτελέσματά του, οπότε αυτό που θα δούμε θα είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε και που θέλουμε να κάνουμε τα τελειωτικά αποτελέσματα και αυτό που τρέχουμε με τους partners σε αυτή τη φάση. Λοιπόν... Βλέπετε το... Ωραία. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η κοινοπραξία του έργου ΣΕΝΤΑΚ περιλαμβάνει την Πολωνία, την Τσεχία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και εμάς, την Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τη συγκεκριμένη κοινοπραξία, γιατί αυτό το έργο... Η ιδέα αυτού του έργου δημιουργήθηκε μέσα... στην περίοδο του COVID και έχει να κάνει η άμεση ομάδα που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε έχει να κάνει για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συγκεκριμένα τα άτομα άνω των 55 ετών. Φυσικά όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό, αλλά στοχεύσαμε εκεί γιατί παρατηρήθηκε το γεγονός ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν τις ίδιες ψηφιακές δεξιότητες με τα πιο νέα άτομα. Και θέλουν να συμμετάσχουν και επειδή στην περίοδο του COVID η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ήταν ένα πολύ σημαντικό γεγονός, θέλαμε να δώσουμε κάποια εργαλεία στα άτομα άνω των 55 ετών για να μπορούν και αυτά να συμμετάσχουν στις τέχνες και στον πολιτισμό. Οπότε είμαστε πολύ περήφανοι για την κοινοπραξία του έργου μας, γιατί μέσα σε αυτή την κοινοπραξία έχουμε και ένα πολύ σημαντικό όργανο από την Πορτογαλία, στην οποία έχουν πανεπιστήμια τρίτης ηλικίας, έτσι λέγεται αυτός ο θεσμός που έχουν εκεί, και εμείς έχουμε το κεντρικό όργανο των πανεπιστημίων εκείνων. Το έργο, λοιπόν, το συγκεκριμένο έργο θα αναπτύξει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές που εργάζονται, όπως είπαμε, με την κύρια ομάδα στόχου του έργου, που είναι τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και θέλουμε να τα βοηθήσουμε τα συγκεκριμένα άτομα, αλλά και τον κάθε ένα, να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στον πολιτισμό και τις τέχνες μέσα από τον ψηφιακό κόσμο. Θα δημιουργηθεί επίσης και μια διαδικτυακή πλατφόρμα με χρήσιμα εργαλεία και δραστηριότητες που να έχουν να κάνουν πάλι με τις τέχνες και τον πολιτισμό, τα οποία θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα τα άτομα αυτά που είναι άνω των 55 ετών. Ας ξεκινήσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Πριν δημιουργήσουμε, λοιπόν, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όλοι όσοι συμμετείχαμε σε αυτό το έργο, κάναμε μια έρευνα. Για να δούμε τι ακριβώς χρειάζεται η ομάδα στόχος μας, τι χρειάζονται οι εκπαιδευτές, τι χρειάζονται αυτά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Συγκεκριμένα συγκεντρώσαμε πάρα πολλές απαντήσεις. Κάθε χώρα συγκέντρωσε 50 με 100 ερωτηματολόγια
από άτομα άνω των 55 ετών για να τα ρωτήσει πώς θέλει να γίνει αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Θέλει να γίνει τελείως διαδικτυακά, θέλει να γίνει διαζώσεις, τι θέλουν να μάθουν, πώς αισθάνονται άνετα να δοκιμάζουν τα ψηφιακά εργαλεία, τι έχει σημασία για τους ίδιους, τι τους δυσκολεύει. Και έτσι, με αυτή την πρωτογενή έρευνα, καθίσαμε όλοι μαζί και βγάλαμε και σκεφτήκαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα άτομα άνω των 55 ετών. Το υλικό, όπως είπα και στην αρχή, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Είμαστε στο στάδιο ανάπτυξης ακόμα. Θέλω να δείτε εδώ, μπορώ να σας δώσω μόνο μια μικρή γεύση, τα πρώτα workshops, πώς θα είναι. Θα σας δείξω και μετά ή θα σας στείλει και η κυρία Δημοπούλου το website του συγκεκριμένου προγράμματος. Εκεί υπάρχει μια κατηγορία που λέγεται workshop. Όλα αυτά θα μεταβραστούν. Απλά τώρα σας τα δείχνω στο επίπεδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο workshop θα γίνεται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο. Και μέσα περιλαμβάνει ασκήσεις, οι οποίες γίνονται και διαζώσεις και τελείως διαδικτυακά. Γιατί αυτό ήταν το μοντέλο που προτίμησαν οι περισσότεροι. Κάποια πράγματα να γίνονται διαζώσεις, αλλά κάποια πράγματα και να γίνονται διαδικτυακά. Τι βλέπετε, Νεφέλη? Την παρουσίαση. Ωραία. Αυτό θα είναι το πρώτο αποτέλεσμα του δικού μας έργου. Το δεύτερο είναι ένα διαδικτυακό μάθημα τελείως για εκπαιδευτές, που θα έρθει να βοηθήσει τα άτομα που θα εκπαιδεύσουν τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας στο πώς θα το κάνουν αυτό. Θα περιέχει ενότητες όπως είναι πώς να δημιουργήσουν ένα θετικό κλίμα μάθησης συγκεκριμένα για αυτή την ομάδα στόχου. Τι πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να αποφύγουν, πώς μπορούν να τους βοηθήσουν κατά τη διάρκεια των συγκεκριμένων workshop. Νομίζω βλέπετε άλλο. Βλέπουμε οι κόρσοι εκπαιδευτές. Ωραία, εντάξει. Okay. Τέλος, το τελευταίο αποτέλεσμα έχει να κάνει με το web portal και το senior tube. Θα φτιαχτεί ένας κοινός διαδικτυακός χώρος για όλους τους συμμετέχοντες, για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, που θα περιλαμβάνει, όπως είπαμε, μια διαδικτυακή εργαλειοθήκη με εργαλεία και δραστηριότητες, που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να μάθουν ενδιαφέροντα και έγκυρα δεδομένα σχετικά με τις τέχνες και τον πολιτισμό. Προσπαθούμε να βρούμε κυρίως εργαλεία και δραστηριότητες, ιδιαίτερα διαδικτυακά, τα οποία να είναι δωρεάν και να είναι προσβάσιμα σε όλους, και προσπαθούμε όσο πιο πλήστον αυτά τα εργαλεία να είναι διαθέσιμα και σε πάρα πολλές γλώσσες. Και με τέλος θα φτιαχτεί στο ίδιο web portal και το senior tube. Θα είναι ένας χώρος διασύνδεσης, ένας χώρος που οι συμμετέχοντες θα μπορούν να μοιράζονται ό,τι κάνουν στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού. Μπορεί να έχουν φτιάξει ένα πίνακα ζωγραφικής ή να φτιάξουν ένα βίντεο όπου παίζουν κάποιο μουσικό όργανο και μετά το ανεβάζουν στο YouTube, και αυτό όλο θα το ανεβάζουν εκεί. Ο στόχος αυτού είναι να έρθουν σε επαφή οι άνθρωποι. Όπως είπα, το concept για αυτό το πρόγραμμα φτιάχτηκε μέσα στο COVID και παρατηρήθηκε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν μόνοι τους. Δεν είχαν άλλο τρόπο επικοινωνίας, γιατί δεν ήξεραν πώς να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο. Οπότε αυτός θα είναι ένας χώρος που θα τους δώσει φωνή ουσιαστικά. Πώς μπορείτε να συμμετέχετε εσείς οι ίδιοι, εάν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τα εργαλεία που θα αναπτύξουμε. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τρέχουμε τις πιλωτικές φάσεις τους. Μπορείτε να σκανάρετε και
να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα για να έχουμε τα στοιχεία σας να επικοινωνήσω εγώ μαζί σας. Και μπορείτε να μας βρείτε φυσικά στο Facebook του προγράμματός μας και στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Δεν είναι ακόμα η τελική της φάση, είναι μόνο στα αγγλικά, γιατί όπως είπα δεν έχουν τελειοποιηθεί τα εργαλεία. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε. Να επισημάνω ότι έχω βάλει στο chat και τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το link στην ιστοσελίδα του προγράμματος EDAC. Οπότε, προχωράμε στην κυρία Γιανακοπούλου, που είναι project manager από το ΚΕΚ Δάφνη, η οποία θα μας μιλήσει για τον ψηφιακό γραμματισμό ενηλίκων και τα παιχνίδια online. Γεια σας. Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που δώσατε και στο Δαφνικέ αλλά και σε εμένα πιο προσωπικά να είμαι μέρος αυτής της πολύ ωραίας συζήτησης και πολύ ωραίας ομάδας. Να πω πριν ξεκινήσω ότι όλα τα εργαλεία που έχουμε παρουσιαστεί σήμερα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Προσωπικά να πω ότι το παιχνίδι από το No One Behind είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς έχει δομηθεί και το πώς έχει ειδικά σχεδιαστεί με γνώμονα την ομάδα και όχι το πρόσωπο. Αυτό να πω ότι είναι εξαιρετικό και έκατσα λίγο και έπαιξα και εγώ το παιχνίδι και το απόλαυσα πάρα πάρα πολύ και κάποιες μέρες πριν από την συνάντησή μας. Οπότε συγχαρητήρια πάρα πάρα πολλά και για αυτό το κομμάτι, μιας και το έχουν δει και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες τώρα. Εγώ θα μοιραστώ λίγο την οθόνη μου. Θα προσπαθήσω να είμαι έτσι αρκετά γρήγορη, γιατί ξέρω ότι όλοι μας έχουμε ακούσει πολλά πράγματα, οπότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι λίγο να κρατήσουμε τα πιο σημαντικά για τη σημερινή ημέρα. Γι' αυτό και θα σας στείλω κάποιους συνδέσμους αργότερα για να έχετε και εσείς το χρόνο σας να το δομήσετε όλο αυτό μέσα σας, να κάνετε αυτό τον αναστοχασμό. Νομίζω η κυρία Αγγελατάκη το επεσήμανε το πώς μαθαίνουμε όλοι σαν ενήλικες. Και σαν εκπαιδευτές ενήλικες είμαστε και εμείς συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, γι' αυτό κάνουμε και αυτά τα πολύ ωραία σεμινάρια. Εγώ λοιπόν είμαι η Αγγελική Γιανακοπούλου, είμαι υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Έργων του Δάφνη ΚΕΚ και σήμερα θα σας μιλήσω για τις τεχνικές της ψηφιακής εκπαίδευσης, αλλά πιο συγκεκριμένα όλο αυτό θα το προσεγγίσουμε μέσα από ένα πιο συστηματικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα FIDO, το οποίο έχει ως στόχο την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω με πολύ πολύ λίγα λόγια και το εννοώ τον φορέα Δάφνη ΚΕΚ από που έρχομαι και εγώ, γιατί είμαι εδώ και σας μιλάω, το έργο FIDO και τα τρία βασικά παραδοτέα του έργου μας. Ξεκινάω λοιπόν. Ποιο είναι το Δάφνη ΚΕΚ? Το Δάφνη ΚΕΚ ξεκίνησε το 1996 στην Πάτρα ως ένα κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, γι' αυτό και το ΚΕΚ. Δουλεύαμε με βασικές δεξιότητες, με πληροφορική, με τα ελληνικά ως δεύτερη ξένη γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, το 2014, με την έδραξη του νέου προγράμματος Εράσμους και ήδη έχοντας ξεκινήσει εμείς με κάποια παλαιότερα ευρωπαϊκά έργα, όπως τα Λεωνάρντο, όπως τα Κομένιους, όπως τα το Νταβίντσι γενικότερα, αρχίσαμε και μπαίναμε εμείς σε μια διαδικασία ευρωπαϊκής συνύπαρξης και θεωρήσαμε ότι μας ταιριάζει συμπληρωματικά περισσότερο από ότι μόνο η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση ενηλίκων άνοιξε για μας σαν αντικείμενο. Οπότε το 2014 γινόμαστε στο καινούριο πλαίσιο κέντρο διαβίου μάθησης και αρχίζουμε να δουλεύουμε πιο συστηματικά με την ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων, με συμβουλευτική, με κύκλους μάθησης, σπάζοντας λίγο αυτή τη μονοτονία της επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρίζοντας όμως την πολύ μεγάλη σημασία της. Από το 2019 και έπειτα όμως στοχευόμαστε ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της έρευνας και γινόμαστε κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης ενηλίκων. Δημιουργούμε με μεγαλύτερη ένταση ανοιχτά εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτές, για συμβούλους και για ενήλικες πιο άμεσα. Πλέον έχουμε τρέξει πάνω από 45 ευρωπαϊκά έργα. Οι συνεργασίες μας σε όλη την Ευρώπη αφορούν πάνω από 160 διαφορετικούς φορείς και ομπρέλες οργανισμούς
και μπορούμε να πούμε με άνεση πλέον ότι έχουμε μια κοινότητα μεγαλύτερη από τους 600 πυλώνες, λόγω και του γεγονότος ότι είμαστε ένα πολύ πολύ ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων του IAEA, που ίσως κάποιοι να έχετε ακούσει. Περισσότερα για το ΚΕΚ Δάφνη μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα μας, kekdaphne.gr, αλλά θα σας στείλω και τα links στο τέλος, να τα έχετε όλα μαζί, μην αγχώνεστε καθόλου. Γιατί είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα, είμαστε να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το έργο Φίντο. Το έργο Φίντο, όπως σας είπα, είναι ένα έργο που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, όμως πιο συγκεκριμένα για τα άτομα άνω των 50-55, αυτό που θεωρούμε seniors. Τα είπε πάρα πολύ ωραία η κυρία Κάνδη πριν από εμένα για το ΣΕΝΤΕΚ, για το πρόγραμμα ΣΕΝΤΕΚ, τι θεωρούμε ως seniors. Και αποσκοπεί στη βελτίωση του επίπεδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων, αλλά πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της χρήσης των πλατφόρμων επικοινωνίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των μέσων πληροφορίας, αν θέλετε. Το πρόγραμμα είναι διετές και αυτό, και είναι προφανώς μια σύμπραξη, μια διακρατική σύμπραξη από τη στιγμή που μιλάμε για ένα Erasmus έργο. Έχουμε δύο φορείς από την Ιταλία, το συντονιστή φορέο, φορέα φορίσμα, τον τεχνικό φορέα του έργου, τον βασικό τεχνικό φορέα του έργου, το κ. Ζεντάρ από την Ιταλία, που έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά για να πραγματοποιήσει ένα mobile game. Θα δείτε τι φτιάχνουμε εμείς, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τελειώνουμε το έργο μας σε 5 μήνες, οπότε έχουμε λίγη δουλειά ακόμα να κάνουμε στο κομμάτι της ανάπτυξης του παιχνιδιού. Έχουμε την IDIC από την Ελλάδα, που την έχετε γνωρίσει, τον Daphne Kek, που το γνωρίζετε έτσι σύντομα. Τα Ρουσάλκα Films από τη Σλοβενία, που θα είναι υπεύθυνα για τη σύνταξη ενός μικρού ντοκιμαντέρ με βάση τα διαζώσεις εργαστήρια που πραγματοποιήσαμε στην Ελλάδα, στη Σλοβενία, την Πολωνία και την Ιταλία. Το Λαϊκό Πανεπιστήμιο του Σάσασμπε στη Σλοβενία και το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών και Οικονομικών Επιστημών του Λότζ στην Πολωνία. Όπως σας είπα, η βασική ομάδα στόχου είναι τα άτομα ηλικίας 50 ετών και πάνω, και από τη στιγμή που δουλεύουμε με την ενεργοποίηση στο κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προφανώς ενδιαφερόμαστε ίσως κάπως περισσότερο για τα άτομα που είναι ήδη με κάποιον έστω τρόπο εξοικειωμένα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία διάδοσης και επικοινωνίας πληροφοριών. Θεωρούμε ότι τα άτομα άνω των 50, που είναι όμως ενεργά στο κομμάτι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πλατφορμών ενημέρωσης, ίσως να είναι μια ομάδα πληθυσμού λίγο πιο εκτεθειμένη στους κινδύνους της παραπληροφόρησης. Αυτό άλλωστε έδειξε και η έρευνα πεδίου που πραγματοποιήσαμε και πριν τη σύνταξη της πρότασης, αλλά και τους πρώτους μήνες της υλοποίησης του έργου μας. Ποια είναι λοιπόν τα αποτελέσματα του έργου Φίτου, και θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά συνεκτική. Μπορείτε να τα βρείτε ούτως ή άλλως ήδη στο website μας τα δύο από αυτά. Το τρίτο, που είναι το παιχνίδι, θα είναι σε λίγο καιρό ενεργό. Τι είναι λοιπόν το πρώτο παραδοτέα μας? Είναι μια νέα μεθοδολογία κατάρτισης γύρω από το αντικείμενο της ενεργοποίησης αναφορικά με την παραπληροφόρηση, και πιο συγκεκριμένα αυτή η νέα μεθοδολογία κατάρτισης ακολουθεί τα ζωντανά εργαστήρια, τα εργαστήρια διαδόσης, τα Living Labs, τα οποία οραματιζόμαστε εμείς ως Φίντο και έχουμε όντως διενεργήσει στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Πολωνία. Στην Ελλάδα έχουμε διενεργήσει ένα εργαστήριο στην Αθήνα, το οποίο συντόνισε η IDEC, και ένα εργαστήριο στην Πάτρα, το οποίο συντονίσαμε εμείς από το Daphne Kek. Είναι εργαστήρια τα οποία στοχεύουν στην ενεργοποίηση των ενηλίκων και με διαδικασίες συζήτησης, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά όταν μιλάμε για μια ομάδα πληθυσμού η οποία έχει πάρα πολλά να πει, γιατί έχει πάρα πολλές εμπειρίες, αλλά και μικρά παιχνίδια, μικρές ασκήσεις, οι οποίες τοποθετούν σε μια πιο άμεση θέση εκπαιδευόμενου των ενήλικα. Πώς το κάνουμε όλο αυτό? Έχουμε φτιάξει μια μεθοδολογία η οποία ακολουθεί συγκεκριμένες συνεδρίες καταιγισμού ιδεών, και οι οποίες οργανώθηκαν υπό την καθοδήγηση βασικά της IDEC, που ήταν και ο φορέας εταίρος που συντόνισε την πραγματοποίηση αυτού του πρώτου παραδοτέου. Ήδη τι έχουμε κάνει αρκετά εργαστήρια σε όλη την Ευρώπη.
Τα εργαστήριά μας μέχρι στιγμής έχουν εστευθεί με αρκετά μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι μιλάω εξ ονόματος και των υπόλοιπων συνεργατών, όταν λέω ότι δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη κινητοποίηση και τόσο μεγάλη πηγή πληροφορίας να έρχεται και από το κομμάτι των εκπαιδευτών και από το κομμάτι των εκπαιδευομένων. Στα εργαστήρια μιλήσαμε για διάφορους όρους, όπως είναι το deepfake, το troll farming, η παραπληροφόρηση με βάση τη γλώσσα, με βάση τα δεδομένα, η ψευδοεπιστήμη και η θεωρία συνωμοσίας, καθώς και η πληροφόρηση η οποία είναι βεβαρημένη από στερεότυπα. Έχουμε όμως ακόμα και αρκετές δραστηριότητες, ενεργοποίησεις, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε για να κάνουμε αυτά τα εργαστήρια λίγο πιο ενδιαφέροντα. Το δεύτερο παραδοτέο του έργου, το οποίο επίσης είναι έτοιμο και βρίσκεται στην ιστοσελίδα, την οποία θα τη δούμε και σε λίγο, βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας στα αγγλικά, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως η μετάφρασή του, οπότε μπορείτε να το δείτε στα αγγλικά, αλλά στα ελληνικά θα περιμένουμε γύρω στον ένα μήνα μέχρι να είμαστε σε θέση να το δούμε εντελώς έτοιμο. Το δεύτερο παραδοτέ του έργου είναι ένα εγχειρίδιο για εκπαιδευτές, ένα εγχειρίδιο που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Τώρα λοιπόν θέλουμε να πάμε λίγο πίσω και να δούμε τι πρέπει να κατέχει ως γνώση και ως μέθοδο ο ίδιος ο εκπαιδευτής για να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τα εργαλεία αλλά και να πραγματοποιήσει αυτές τις επιμορφώσεις τις οποίες σχεδιάζουμε εμείς στα ζωντανά εργαστήρια. Και πώς το κάνουμε αυτό? Βλέπουμε ιστορικά παραδείγματα ψευδονηθήσεων, μιλάμε για ορολογία, μιλάμε για τρόπους ενδυνάμωσης, μιλάμε για τις αξιόπιστες πηγές πληροφοριών. Κυρία Γιαννακοπούλα, απλά να ενημερώσω ότι έχετε 3 λεπτάκια. Ναι, δύο χρειάζομαι. Οπότε, μιλάμε για τον αντίκτυπο της παραπληροφόρησης και τις κακές συνήθειες κατανάλωσης μέσω των μέσων ενημέρωσης. Το τελευταίο παραδοτέο του έργου είναι ένα σοβαρό παιχνίδι. Μιλήσαμε λίγο για τα Serious Games προλίγου, νομίζω το θυμάστε. Οπότε δεν θα πω πιο πολύ στο τι είναι ένα σοβαρό παιχνίδι. Πέρα από το να πούμε ότι μιλάμε για παιχνίδια τα οποία χρησιμοποιούν την ψυχαγωγία ως ένα μέσο πιο αποτελεσματικής μάθησης. Αυτό που εμείς σχεδιάζουμε, προφανώς δεν είστε σε θέση να το δείτε γιατί δεν το έχουμε ολοκληρώσει, είναι ένα παιχνίδι που επεκτείνει την προοπτική της παιχνιδιώδους μάθησης και προωθεί ερευνητικές διαδικασίες. Αυτό που έχουμε εμείς σχεδιάσει είναι ένα ψεύτικο τσάτρου, σαν να μιλάμε στο Messenger, ας πούμε, με την οικογένειά μας, με φίλους, με συναδέλφους, με ένα κλαμπ στο οποίο μαθαίνουμε κυπουρική. Και μέσα σε αυτές τις συζητήσεις έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας στέλνουν ειδήσεις ή βρίσκουμε και εμείς ειδήσεις, οι οποίες μερικές φορές εμπεριέχουν κινδύνους παραπληροφόρησης. Στο παιχνίδι λοιπόν τι κάνουμε, έχουμε χτίσει αυτή την ψεύτικη και πραγματική πραγματικότητα γύρω από το πώς παίρνουμε πληροφορίες και απαντάμε σωστά ή λάθος σε ερωτήσεις οι οποίες μας καθοδηγούν ώστε να βρούμε το δρόμο μας γύρω από την πραγματική είδηση. Σας δείχνω λίγο πριν τελειώσω την ιστοσελίδα του προγράμματος FIDO. Θα μπω για λίγο να τη δούμε, να σκρολάρουμε απλά. Είναι μία μονοπλανική σελίδα, θα λέγαμε, γιατί είμαστε εντελώς scrollable. Απλά κατεβαίνουμε κάτω και βλερίσκουμε όλα τα παραδοτέα του έργου. Μπορείτε να δείτε ό,τι έχουμε παράξει. Η μεθοδολογία διαθέσιμη σε ιταλικά, ελληνικά, πολωνικά και σλοβένικα ήδη διαθέσιμη. Μπορείτε να την δείτε εδώ. Το handbook μας έτοιμο μόνο στα αγγλικά και σύντομα διαθέσιμο. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και το παιχνίδι μας. Υπάρχουν πληροφορίες για τα labs που έχουμε πραγματοποιήσει, για τους φορείς εταίρους, καθώς και κάποιες πληροφορίες επικοινωνίας και λίγο υλικό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εάν ενδιαφέρεστε. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τελείωσα στο χρόνο μου. Θα παραγράψω στο chat 2-3 συνδέσμους που μπορείτε να αξιοποιήσετε και σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Επίσης, να αναφέρω ότι έχω βάλει το link της σελίδας του FIDO στο chat, οπότε μπορείτε να το επισκεφτείτε. Ωραία, έχουμε ξεφύγει λίγο από το χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομα στην παρουσίασή μου. Λοιπόν.
Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν με τη σειρά μου να σας παρουσιάσω ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα επίσης Erasmus Plus, το οποίο είναι με τις χρηματοδότησεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από 6 εταίρους από τις χώρες της Ευρώπης. Και στόχος λοιπόν αυτού του έργου είναι να κάνει μια σύνδεση ανάμεσα στις λήψεις ψηφιακών δεξιοτήτων που έχουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων και με την προσφορά των online προγραμμάτων που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Ποια είναι η ομάδα στόχος? Η ομάδα στόχος λοιπόν είναι καταρχήν οι εκπαιδευτές ενηλίκων, αλλά και οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, οι οποίοι προσφέρουν μαθήματα e-learning και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα online. Ποιος είναι λοιπόν ο απότερος στόχος του έργου? Ο απότερος στόχος του έργου είναι να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της online εκπαίδευσης και των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και παράλληλα να συμβάλλει στην αναβάθμιση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων. Να αναφέρω εδώ ότι όλο το πρόγραμμα έχει βασιστεί στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών, το DigiCompedu. Ακούσαμε πριν την κυρία Ζαφυροπούλου που αναφέρθηκε στο πλαίσιο DigiComp, το οποίο είναι το πλαίσιο αναφοράς για τις ψηφιακές ικανότητες όλων των πολιτών. Το DigiCompedu εστιάζεται κυρίως στις ψηφιακές ικανότητες για τους εκπαιδευτικούς. Όπως μπορείτε να δείτε, το DigiCompetu έχει 6 περιοχές ικανοτήτων, όπου κάθε περιοχή περιέχει συγκεκριμένες ψηφιακές ικανότητες. Τώρα, ποια είναι τα παραδοτεία του έργου? Τα παραδοτεία του έργου καταρχήν είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αντιστοίχησης των ψηφιακών ικανοτήτων με τα προσφερόμενα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο θα σας το παρουσιάσω και εκτενέστερα στη συνέχεια. Έχουμε επίσης έναν οδηγό ο οποίος απευθύνεται σε παρόχους εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα από αυτόν τον οδηγό, οι πάροχοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορούν να μάθουν πώς μπορούν να παίρνουν στατιστικά στοιχεία από την πλατφόρμα, διαδικτυακή πλατφόρμα του προγράμματος, και να βρίσκουν έτσι πού υπάρχουν ελλείψεις σε ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών, αλλά και ελλείψεις σε προσφερόμενα online μαθήματα για αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες. Επίσης, αυτός ο οδηγός τους βοηθάει να προχωρήσουν προς τη διεθνοποίησή τους, δηλαδή τους βοηθάει να ανοιχτούν προς τις αγορές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, έχουμε τα learning nuggets, είναι ουσιαστικά δηλαδή κάποια μικρά μαθήματα e-learning. Όταν λέμε μικρά, εννοούμε κάθε μάθημα έχει διάρκεια 5 με 10 λεπτών, τα οποία εστιάζουν σε μια περιοχή ικανοτήτων σύμφωνα με το DigiComp Edu και τα οποία έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι όπως γνωρίζουμε συνήθως δεν έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο, οπότε χρειάζονται κάτι ας το πούμε πιο σύντομο, προκειμένου να βαθμίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Πάμε τώρα να σας δείξω την διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία αναφερόμουν. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του έργου, όπου το link σας έχω βάλει και στο chat και θα σας το βάλω και πάλι. Και έχουμε και την ψηφιακή πλατφόρμα του έργου, όπου γίνεται η αντιστοίχηση των ψηφιακών ικανοτήτων με τα προσφερόμενα μαθήματα e-learning. Καταρχήν, για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, εννοείται ότι είναι εντελώς δωρεάν καθώς προσφέρεται μέσα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει να κάνετε ένα απλό registration, το οποίο δεν ζητάει μόνο ένα όνομα και ένα ενεργό email. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε μπει σε αυτή την πλατφόρμα, όπως βλέπετε αυτή είναι η αρχική σελίδα, άμα πατήσετε το σύνδεσμο My Links, θα δείτε τις 6 περιοχές ικανοτήτων σύμφωνα με το DigiCompedu.
Άμα θέλετε λοιπόν να αξιολογήσετε τις δικές σας ψηφιακές ικανότητες, θα πρέπει να πατήσετε εδώ που λέει Update My Link, My Skills, και θα σας οδηγεί, θα σας ανακατευθύνει στο DigiComp Edu Check-in. Τι είναι αυτό? Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγηση, σας βοηθά δηλαδή να αυτοαξιολογήσετε τις ψηφιακές σας ικανότητες. Πατώντας λοιπόν το Start, βλέπετε μια επισκόπηση του DigiComp Edu και βλέπετε επεξηγήσεις για το επίπεδο των ψηφιακών ικανοτήτων από το Α1, που είναι ο τελείως αρχάριος, μέχρι το C2, το οποίο είναι ο πάρα πολύ ικανός. Οπότε, το DigiComp λοιπόν Edu Self Check-in έχει κάποια statements τα οποία σας καλεί να απαντήσετε και να αυτοαξιολογήσετε τις ψηφιακές σας ικανότητες. Υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις, τώρα δεν χρειάζεται να τρέξω σε όλες. Υπάρχουν ερωτήσεις για κάθε περιοχή ικανοτήτων του DigiComp Edu. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσετε αυτό το εργαλείο, μπορείτε να δείτε το επίπεδο των ψηφιακών σας δεξιοτήτων πατώντας το My Skills. Εγώ, παραδείγματος χάρη, όπως βλέπετε, ας το πούμε ότι είμαι μέσα προσκαλή σε όλες τις περιοχές ικανοτήτων του DigiComp Edu. Τώρα, τι άλλο προσφέρει αυτή η πλατφόρμα? Πατώντας το scoreboard, καταρχήν μπορείτε να δείτε την μέση τιμή των ψηφιακών ικανοτήτων όλων των εκπαιδευτών που έχουν μπει στην πλατφόρμα και έχουν συμπληρώσει το εργαλείο, αλλά μπορείτε επίσης να τα συγκρίνετε με το δικό σας score. Όπως βλέπουμε εδώ, παραδείγματος χάρη, ο μέσος όρος των ψηφιακών ικανοτήτων για την πρώτη περιοχή, που είναι το professional engagement, όλων των εκπαιδευτών που συμπλήρωσε το εργαλείο, κυμαίνεται γύρω στο 3, κάτι, ενώ εγώ βρίσκομαι πάνω από το μέσο όρο και είμαι γύρω στο 3,7. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες περιοχές ικανοτήτων. Έχουμε λοιπόν τα αξιολογήσει τα σκύλη μας και ας πούμε ότι θέλουμε να βελτιώσουμε τις ψηφιακές μας ικανότητες πάνω σε μία από αυτές τις περιοχές. Ας πάρω για παράδειγμα την περιοχή 2 που είναι τα Digital Resources. Πατώντας λοιπόν εδώ που λέει Show Relevant Course, η πλατφόρμα βρίσκει λέξεις κλειδιά που αντιστοιχούν σε αυτήν την περιοχή ικανοτήτων και κάνει ένα online search και μας προτείνει διαδικτυακά μαθήματα e-learning, τα οποία επικεντρώνονται για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης περιοχής ικανοτήτων. Τώρα, αυτή η πλατφόρμα, εδώ βλέπουμε ότι είναι στα αγγλικά, αλλά πατώντας το Advanced Options, μπορείτε να επιλέξετε τα ελληνικά, να κάνετε search και θα σας δείξει μαθήματα e-learning τα οποία προσφέρονται στα ελληνικά αλλά και από ελληνικούς οργανισμούς εκπαίδευσης. Τώρα, τι άλλο έχουμε? Έχουμε τα learning resources, όπου εδώ υπάρχει μία λίστα με όλα τα διαδικτυακά μαθήματα τα οποία είναι περασμένα στην πλατφόρμα, τα οποία τραβάει μάλλον η πλατφόρμα, όχι περασμένα, τα οποία μπορείτε να ταξινομήσετε ανάλογα με το όνομα, ανάλογα με το ποιος το προσφέρει, ανάλογα με την κατηγορία κτλ. Επίσης, έχουμε μια λίστα με τις ιστοσελίδες από όπου η πλατφόρμα τραβάει δεδομένα για να κάνει ανέβρεση των μαθημάτων e-learning, που όπως βλέπετε έχουμε κυρίως από τις χώρες των εταίρων, δηλαδή έχουμε από την Αγγλία, έχουμε από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Αυτό ουσιαστικά ήταν το πρόγραμμα που ήθελα να σας παρουσιάσω και πάλι θα σας δώσω το link για να μπείτε στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα να κάνετε τη δική σας δοκιμή. Αν τώρα θέλετε να μάθετε περισσότερο, μπορείτε πατώντας το help και ανοίγοντας αυτό το link, μπορείτε να βρείτε ακριβείς οδηγίες για το πώς μπορείτε να κάνετε εγγραφή, πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα και πώς μπορείτε να αξιολογήσετε και τις δεξιότητές σας και να κάνετε χρήση του sets που προσφέρει η πλατφόρμα. Τώρα, με την ευκαιρία
Μιας και οι περισσότεροι από εμάς είμαστε, από εσάς είστε εκπαιδευτικοί, θα ήθελα να δείξω άλλη μία πλατφόρμα, την πλατφόρμα Education Out of the Box, όπως σχετικά είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών. Επίσης και για αυτή την πλατφόρμα τα μαθήματα, ναι, όλα αυτά, τα υλικά τα οποία είναι φτιαγμένα μέσα από ευρωπαϊκά έργα, προσφέρονται εντελώς δωρεάν και μπορεί να τα χρησιμοποιήσουν όλοι, ναι. Συγγνώμη, λίγο να διακόψω γιατί δεν είμαι σίγουρη για την ερώτηση. Η πλατφόρμα είναι δωρεάν γιατί αυτό έχει παραχθεί μέσω του προγράμματος. Τα μαθήματα όταν κάνεις την έρευνα, αυτά βασίζονται σε μια αναζήτηση, aggregator λέγεται, μαζεύει δηλαδή από το διαδίκτυο. Αυτά μπορεί να μην είναι δωρεάν, δεν έχουν παραχθεί, απλά το εργαλείο μαζεύει τι υπάρχει διαθέσιμο. Ακριβώς, ναι. Με ρωτάτε αν υπάρχουν μαθήματα, εκπαιδευτικά προγράμματα από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή τη στιγμή η πλατφόρμα επικεντρώνεται στις χώρες εταίρους του προγράμματος, όπως σας ανέφερα, Γερμανία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος provider θέλει να προσθεθεί και η δικιά του πλατφόρμα και τα δικά του προγράμματα στην πλατφόρμα, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία πατώντας το contact us και να μας δώσει κάποια στοιχεία και θα τον εντάξουμε στην πλατφόρμα. Τώρα να συνεχίσω λίγο για το Education Out of the Box. Το Education Out of the Box λοιπόν είναι μια πλατφόρμα στην οποία έχει ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών. Τι προσφέρει αυτή η πλατφόρμα? Αυτή η πλατφόρμα ουσιαστικά προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικά μαθήματα, τα οποία έχουν ανέβει από εκπαιδευτικούς και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα ή άλλοι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια πληθώρα από εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν φυσικά και με τις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και γενικά για την, για την διαχείριση της τάξης ή για τη χρήση κάποιων άλλων εργαλείων για την εκπαίδευση. Κάθε μάθημα είναι, όπως σας ανέφερε, εντελώς δωρεάν και μπορείτε να βρείτε το υλικό το οποίο έχουν ανεβάσει άλλοι εκπαιδευτικοί και να το χρησιμοποιήσετε. Τώρα, πώς μπορείτε κι εσείς να συμμετέχετε? Αφόσον είστε εκπαιδευτικοί, μπορείτε να ανοίξετε ένα λογαριασμό και πατώντας Create Your Course, μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε και εσείς να ανεβάσετε τα δικά σας υλικά και πατώντας στην φόρμα εδώ να αφήσετε κάποια στοιχεία προκειμένου να σας ανοιχτεί ένα μάθημα και μετά να μπορέσετε να το συμπληρώσετε ανεβάζοντας τα δικά σας υλικά. Τώρα, σχετικά με αυτό, θα τρέξει στις 10 του μηνός ένα δωρεάν webinar για το πώς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, στο οποίο σας καλούμε να συμμετέχετε. Σας έχω βάλει στο chat τη φόρμα εγγραφής, οπότε θα χαρούμε να σας δούμε και σε αυτό το webinar. Και τώρα με ρωτάτε αν τα Learning Nuggets σε ποιο section είναι, θα είναι στο Skills Match. Τα Learning Nuggets θα είναι μέσω Moodle και το link να μεταβείτε στο Moodle θα υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Skills Match, αλλά και στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Skills Match. Και αν υπάρχει κάποια αμοιβή για αυτούς που ανεβάζουν υλικό εκπαιδευτικό στην πλατφόρμα, όχι, δεν προβλέπεται αμοιβή, είναι μέσα από ευρωπαϊκό πρόγραμμα και κάθε εκπαιδευτικός, εάν θέλει, μπορεί να ανεβάσει το υλικό που έχει φτιάξει ο ίδιος. Δεν προβλέπεται κάποια αμοιβή, όχι. Ωραία. Μιας και ανέφερα, λοιπόν, για το webinar που θα έχουμε στις 10 του μηνός, να επαναλάβω για τις προσεχείς εκδηλώσεις της IDEC. Έχουμε λοιπόν, όπως ανέφερε η κυρία Χρονοπούλου, το 4ο διακρατικό συνέδριο Discuss Learning 2022 που προσφέρει κάθε χρόνο η IDEC, το οποίο θα ξεκινήσει από τέλος Οκτωβρίου και θα τελειώσει τέλος Δεκεμβρίου και θα εστιάζει στην καινοτομία και στη δημιουργικότητα στην εκπαίδευση. Έχουμε επίσης μια σειρά σεμιναρίων τα οποία
εστιάζουν επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις πράσινες ικανότητες σε διάφορες ημερομηνίες μέσα στον Οκτώβριο και στον Νοέμβριο. Ενώ αν θέλετε να λάβετε μέρος σε κάποιο από αυτά, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή κάνοντας εγγραφή στο newsletter μας, όπου θα σας ενημερώνουμε για τις ημερομηνίες των επερχόμενων webinar ή σεμιναρίων.